Κυρίες και κύριοι, θέλουμε και από αυτό το βήμα να χαιρετήσουμε τη μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στη σημερινή πανελλαδική απεργία που οργάνωσαν δεκάδες εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες ενάντια στην ακρίβεια και στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Να χαιρετήσουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους που διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς, για μειώσεις και πλαφών στις τιμές του ρεύματος. Θα μπορούσε να είναι σύμπτωση, αλλά δεν είναι. Την ίδια ώρα που χιλιάδες λαού σε όλες τις μεγάλες πόλεις απεργούν και διαδηλώνουν και για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, στη Βουλή διενεργείται μια συζήτηση για την ανάπτυξη μιας περιοχής, όπως είναι η Θράκη, η οποία εκτός των άλλων αποτελεί και σήμα κατά τεθέν της ελληνικής συμμετοχής και εμπλοκής σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί αν υπάρχει στην Ελλάδα μια περιοχή η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος αυτής της συμμετοχής και εμπλοκής στον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτή είναι η Θράκη και πιο συγκεκριμένα η Αλεξανδρούπολη, το λιμάνι της οποίας αποτελεί πλέον μια νέα ανατοϊκή βάση, η Σούδα του Βορρά, όπως αποκαλείται. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως η Σούδα στην Κρήτη, το Στεφανοβίκιο στο Βόλο, άλλες στρατιωτικές υποδομές του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη χώρα μας βρίσκονται έξω από το κάδρο της ελληνικής εμπλοκής. Το αντίθετο, δυστυχώς, ολόκληρη η χώρα έχει μετατραπεί σε ορμητήριο πολέμου. Αν ξεχωρίζει η Αλεξανδρούπολη, είναι γιατί το λιμάνι αλλά και το αεροδρόμιο της χρησιμοποιούνται συστηματικά για τη μεταφορά αμερικανονατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων και εξοπλισμού με προορισμό την συνοριακή γραμμή της Ουκρανίας. Όπως συνέβη με την άσκηση Defender Europe 2021, όπως και με άλλες στρατιωτικές ασκήσεις πριν. Σε αυτό το λιμάνι τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί μια γιγαντιαία απόβαση αμερικάνικων δυνάμεων με χιλιάδες στρατιώτες, αξιωματικούς, με μεταφορά οπλισμού, ελικοπτέρων, αρμάτων μάχης, με προορισμό την Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το λιμάνι έχουν καταπλέψει 9 φορές νατοϊκά πλοία κάθε λογής, ανάμεσά τους ένα βρετανικό, ένα αμερικάνικο, ενώ αναμένονται και άλλα. Και μαζί με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στην υπηρεσία και τη διάθεση του ΝΑΤΟ, έχετε βάλει και άλλες υποδομές της περιοχής, όπως διάφορα στρατόπεδα, το στρατόπεδο Γιαννούλη, το στρατόπεδο και το πεδίο βολής στο πετροχώρι της Ξάνθης, οδικούς άξονες, το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε αξιοποιείται για μεταφορά νατοϊκού στρατιωτικού υλικού. Θυμάστε τι απαντούσατε μερικούς μήνες πριν. Πριν την εισβολή της Ρωσίας με την απόβαση των αμερικάνικων δυνάμεων που από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έφευγαν για την πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, λέγατε ότι αυτά που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη ασφαλώς και δεν έχουν επιθετικό προσανατολισμό εναντίον κανενός και ότι αυτά που ακούγονται είναι αστειότητες. Αστειότητες ήταν, βλέπετε, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η προετοιμασία του πολέμου στην Ουκρανία. Και όμως η Αλεξανδρούπολη, ως κόμβος μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Ευρώπη, στη συνοριακή γραμμή με την Ρωσία, αποκαλύπτει πως το έφλεκτο υλικό για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε συγκεντρωνόταν πολύ πριν την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αποδεικνύει αυτό και από την πρώτη στιγμή που από την πρώτη στιγμή, είπε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πως ο λαός της Ουκρανίας για πάνω από μια δεκαετία έχει γίνει σάκος του μπόξ ανάμεσα σε Ρωσία, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό βέβαια οι ελληνικές κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, είχαν ρόλο σημεοφόρου, όχι μόνο γιατί στηρίζατε με χέρια και με πόδια κάθε απόφαση που έπαιρνε το ΝΑΤΟ για τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας, αλλά και γιατί την υλοποιούσατε κιόλας με τη διάθεση υποδομών της δικής μας χώρας. Και για να μην σας αδικούμε, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που παζάρεψε και τελικά συμφώνησε στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ
τη δημιουργία νέων στρατιωτικών βάσεων όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης. Ό,τι και να κάνετε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, όσα αντιπολεμικά τραγούδια και αν τραγουδήσετε, οι ευθύνες σας δεν ξεπλένονται. Την ιδρυτική πράξη αυτής της νατοϊκής μπαρουταποθήκης την υπογράψατε εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν αύριο όλοι μαζί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινάλ ΠΑΣΟΚ, ένας του Μέρα 25, θα βρεθείτε πλάι-πλάι σε αυτά εδώ τα έδρανα για να χειροκροτήσετε τον Ζελένσκι, είναι μόνο και μόνο γιατί στηρίζετε το στρατόπεδο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που στηρίζει τον Ζελένσκι. Γιατί όλοι σας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα χειροκροτήσετε τον πρόεδρο μιας αντιδραστικής κυβέρνησης που ευθύνεται κι αυτή όπως η Ρωσία για το δράμα του λαού της Ουκρανίας. Θα χειροκροτήσετε τον εκπρόσωπο μιας κυβέρνησης η οποία εδώ και χρόνια έχει στηρίξει, έχει ενσωματώσει στις δομές του κράτους της, του στρατού, της αστυνομίας, ναζιστικές, φασιστικές, εγκληματικές οργανώσεις. Έχει απαγορεύσει 11 κόμματα της αντιπολίτευσης. Διώκει και φυλακίζει κομμουνιστές. Έχει θέσει εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας. Καταπατά δικαιώματα των μειονοτήτων που ζουν στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και οι ελληνικοί. Μια κυβέρνηση που θεωρεί ανεπιθύμητα πρόσωπα στην Ουκρανία στελέχη του ΚΚΕ, όπως τον αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον Γιώργο τον Λαμπρούλη, γιατί εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους πριν λίγα χρόνια στο λαό της Ουκρανίας και στους διοκόμενους εκεί κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές. Κυρίες και κύριοι, αν σήμερα η Βουλή συζητάει τα πορίσματα μιας επιτροπής της Βουλής για την ανάπτυξη της Θράκης, δεν είναι γιατί πιστεύουμε σας έπιασε ο πόνος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι αγρότες, τα νέα παιδιά στην ακριτική αυτή περιοχή. Είναι γιατί σε αυτή την περιοχή, η οποία συγκεντρώνει το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον του αμερικάνικου παράγοντα, καθρεφτίζονται οι στόχοι της άρχουσας τάξης, η οποία επιδιώκει βέβαια τη γεωπολιτική της αναβάθμιση, συμμετέχοντας ενεργά σε στρατιωτικούς πολιτικούς σχεδιασμούς άλλων. Αυτούς τους στόχους έχετε πάρει επόμου και εσείς της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνάτε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ που κυβερνήσατε. Και γύρω από αυτούς τους στόχους θέλετε να αποσπάσετε και τη στήριξη του λαού της περιοχής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς τους στόχους, ολόκληρη η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε στρατιωτικό, ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο. Όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι τι έχει να κερδίσει ο λαός της περιοχής από τη μετατροπή της Θράκης ολόκληρης της περιφέρειας σε τέτοιο στρατιωτικό κόμβο. Ή ακόμα τι έχει κερδίσει ως τώρα, γιατί αυτού του τύπου η ανάπτυξη προωθείται εδώ και χρόνια. Ας ψάξει κανείς να βρει την απάντηση και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ή καλύτερα στις προειδοποιήσεις των Ρώσων που καθιστούν την Αλεξανδρούπολη στόχο αντιπίνων για τη συμβολή της στη μεταφορά νατοϊκών στρατευμάτων. Σας θυμίζουμε ότι ο πόλεμος δεν είναι και πολύ μακριά. Η Αλεξανδρούπολη απέχει περίπου 1000 κάπου τόσα χιλιόμετρα από την Οδυσσό. Τι έχουν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές, επαγγελματίες, οι αγρότες της Θράκης από τη μετατροπή αυτής της περιοχής επιπλέον σε ενεργειακό κόμβο? Μπορούν οι ίδιοι να απαντήσουν. Δύο αγωγοί φυσικού αερίου, ένα σε λειτουργία και ένα υποκατασκευή περνάνε από τη Θράκη. Όμως ο λαός της εξακολουθεί να ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, με ολόκληρη την περιοχή να κρατά τα πρωτεία στον τομέα αυτό. Ακόμα περιμένουν οι λαϊκές οικογένειες να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Ακόμα και αν ξεκινήσει η κατασκευή εμπορικού δικτύου φυσικού αερίου για βιομηχανική οικιακή χρήση, για να καλύψει σε πρώτη φάση τα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής, που με βάση τα δικά σας λεγόμενα θα καλύψει μόλις 50.000
επαγγελματίες, νοικοκυριά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση συνολικά για το λαό της περιοχής. Γιατί πολύ απλά το κόστος της ενέργειας έχει εκτοξευθεί και κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή αν δεν συνοδευτεί από συγκεκριμένα μέτρα που θέτει ως στόχους πάλης το ΚΚΕ, όπως είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως είναι η κάλυψη του κόστου σύνδεσης αλλά και του σχετικού εξοπλισμού από το κράτος. Το κόστος εγκατάστασης είναι απαγορευτικό για τους ανέργους και για τους εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα. Και μην μας πείτε πάλι για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που δημιούργησε στην περιοχή η κατασκευή των αγωγών, γιατί ξέρετε πολύ καλά πως οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια κατασκευής του αγωγού, εκτός του ότι δούλευαν με εξαντλητικά ωράρια, η πλειοψηφία τους με μισθούς πολύ κάτω των αναγκών τους, ενώ πλέον αυτό που έρχεται ως αποτέλεσμα στη φάση λειτουργίας απασχολείται ελάχιστο, πολύ ελάχιστο προσωπικό. Ούτε να σκεφτείτε πάλι να μας θυμίσετε, για παράδειγμα, ότι ο ΤΑΠ, ο αγωγός αυτός δήθεν, αποτελεί στην ουσία μια συνεργασία της Τουρκίας με την Ελλάδα και συμβάλλει τα μέγιστα στα περί ειρήνης και συνεργασίας των δύο χωρών. Γιατί εσείς είσαστε που προπαγανδίζατε ότι δήθεν όπου υπάρχει αγωγός δεν γίνεται και πόλεμος. Σας διαψεύδει βέβαια όχι μόνο η επιθετικότητα της Τουρκίας, η οποία ούτε μια στιγμή δεν έχει εγκαταλείψει, ούτε πρόκειται να εγκαταλείψει τις απαράδεκτες απαιτήσεις της, αλλά σας διαψεύδει και η ίδια η πραγματικότητα από τις τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία, με μια χώρα με πάρα πολλούς αγωγούς. Βέβαια, ο πόλεμος στην Ουκρανία επιτάχυνε σχεδιασμούς που προϋπήρχαν και δεν είναι άλλη αυτή από τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, πρώτα στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος με την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, τώρα στο όνομα της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο που πληρώνει και θα συνεχίσει να πληρώνει ακριβά πάλι ο ελληνικός λαός. Τα σχέδια εναλλακτικής τροφοδοσίας, όπως είναι το υγροποιημένο και πανάκριβο αμερικάνικο φυσικό αέριο, το LNG, με τους Έλληνες εφοπλιστές βέβαια να πρωταγωνιστούν στη μεταφορά του και να ετοιμάζονται για χρυσές business. Εδώ έρχονται και κουμπώνουν οι επενδύσεις που επιταχύνονται για το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη, με τον Πρωθυπουργό της χώρας μάλιστα να εξαγγέλει πρόσφατα και δεύτερο σταθμό πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης, η μετατροπή του εξαντλημένου κοιτάσματος Νότια Καβάλα στον Πρίνο σε υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου, η οποία επανεντάχθηκε στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, φυσικά από τις τσέπες των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπωσδήποτε του λαού της Ελλάδας. Αυτό ήθελα να πω, μη βιάζεστε, κυρία Μπακογιάννη. Και όλα αυτά, ενώ τρέχουν, γιατί πολύ ωραίο θα ήταν σε άλλες συνθήκες όμως, όταν δεν θα πλήρωνε ο λαός, πολύ απλά. Για να σας εξηγήσω ότι εννοώ, αν δεν το καταλάβατε, αλλά πανέξυπνήστε, εμπειρίστε, πολύ καλά το καταλάβατε. Και ενώ όλα αυτά τρέχουν, και ταυτόχρονα άλλοι σχεδιασμοί γύρω από την παραγωγή ενέργειας, σχεδιασμοί που στόχο έχουν να δώσουν κερδοφόρα διέξοδο στα τεράστια υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που έχουν συγκεντρώσει μονοπόλια της ενέργειας ή άλλων κλάδων. Τι έχει να κερδίσει ο λαός της Θράκης, ολόκληρης της περιφέρειας, από τη μετατροπή της περιοχής σε διαμετακομιστικό κόμβο? Παρά τους σχεδιασμούς, η περιοχή αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η σιδηροδρομική σύνδεση πολλές φορές δεν λειτουργεί. Γενικά η συγκοινωνία για τους εργαζόμενους και το λαό και ακριβή είναι και με σοβαρές αδυναμίες. Προφανώς, στα σχέδιά σας είναι η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτη με περαιτέρω αύξηση των διοδίων και επομένως του κόστους που θα κληθεί να ξαναπληρώσει ο ίδιος λαός της περιοχής. Αντίστοιχα βέβαια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν και στις θαλάσσιες μεταφορές. Θάσο, Σαμοθράκη
Κι όμως αυτή η περιοχή που συγκεντρώνει το αστικό ενδιαφέρον είναι μια περιοχή που επιβεβαιώνει αυτό που πολλές φορές έχει τονίσει το ΚΚΕ, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες λόγω του ότι διαθέτει ακριβώς σημαντικό ορυκτό πλούτο. Είναι διαφορετικό βέβαια ο πλούτος αυτός να αξιοποιείται προς όφελος των κοινωνικών αναγκών στο πλαίσιο μιας άλλης κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, με αυτό τον προσανατολισμό δηλαδή, και άλλο βέβαια να υποτάσσεται στην κερδοφορία ολίγων ομίλων. Για παράδειγμα, η περιφέρεια της Θράκης είναι πλούσια σε μεταλλικά ορυκτά, όχι μόνο σε χρυσό, στον οποίο επικεντρώνεται η δημόσια συζήτηση, αλλά και σε άργυρο, χαλκό, ψευδάργυρο, μόλυβδο, αντιμόνιο. Η δική σας κυβέρνηση μιλάει για σπάνιες γέες της Θράκης και ειδικά για τα κοιτάσματα λιθίου στην περιοχή. Ταυτόχρονα, η ευρύτερη περιοχή Δράμας, Καβάλας, της Θάσου, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα παραγωγής μαρμάρου της χώρας και λειτουργούν δεκάδες λατομεία μαρμάρου. Αξιόλογα κοιτάσματα βιομηχανικών ορυκτών, όπως του ζεόλιθου, έχουν εντοπιστεί όχι μόνο στα Πετρωτά, αλλά και σε άλλες θέσεις των ομών Εύρου και Ροδόπη, στον Πεντάλοφο, στη Λευκύμη, στις Σφαίρες, στο Σκάλωμα. Στην επικαιρότητα βρίσκεται και το περιβόητο επενδυτικό σχέδιο εξόρυξης του χρυσού. Για το συγκεκριμένο σχέδιο έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες στο περιβάλλον, στην τοπική οικονομία, στη δημόσια υγεία. Όμως, ακόμα και αν δεν υπήρχαν αυτές οι συνέπειες, το σχέδιο της Eldorado Gold ισοδυναμεί με κλοπή ενός ιδιαίτερα πολύτιμου και μη ανανεώσιμου πόρου στρατηγικής σημασίας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί έστω μελλοντικά προς όφελος της λαϊκής ευημερίας, με τις κατάλληλες φυσικά κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις. Το ΚΚΕ δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα βρεθεί αποφασιστικά αντιμέτωπο, αντίθετο, με όποιον επιχειρεί να αλληλετήσει τον χρυσό της χώρας μας. Τι πραγματικά έχουν παραπέρα να κερδίσουν οι εργάτες που δουλεύουν στα μεγάλα εργοστάσια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από τη μετατροπή της περιοχής σε ένα τέτοιο στρατιωτικό ενεργειακό κόμβο όπως είναι το σχέδιό σας? Μπορούν οι ίδιοι οι εργάτες της περιοχής βεβαίως να απαντήσουν καλύτερα και από εμάς, που έχουν χορτάσει και από μεγάλους στόχους και από μεγάλα οράματα. Τα ίδια τους λέγατε, δυστυχώς, όταν μπουκώνατε επιχειρηματικούς ομίλους με επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ μέσω αναπτυξιακών έργων και νόμων φυσικά, με φοροαπαλλαγές και άλλα τέτοια προνόμια. Αλλά παρόλα αυτά, δεκάδες επιχειρήσεις έκλεισαν τελικά ή μετεγκαταστάθηκαν σε βαλκανικές χώρες. Η εκδήλωση της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, από την οποία δεν μπορεί βέβαια να απαλλαγεί το σύστημα που υπηρετείται, επιτάχυνε το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, οδηγώντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. Ενώ οι νέες επενδύσεις για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους βασίστηκαν στην ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων της περιοχής, αξιοποιώντας όλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίσατε όλες οι κυβερνήσεις. Από την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων με μισθούς 600 ευρώ, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, τον κατώτατο μισθό, μέχρι την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και άλλα. Και η κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει. Κυριαρχούν στα εργασιακά οι εργολαβίες, οι κατώτατοι μισθοί, οι ατομικές συμβάσεις, η τρομοκρατία, η παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης. Τι έχουν να κερδίσουν οι βιοπαλαστές αγρότες, οι κτηνοτρόφοι για παράδειγμα της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν παλεύοντας με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό βέβαια με τις υψηλές τιμές των εφοδίων, του πετρελαίου, τις αθρώες εισαγωγές ομοειδών προϊόντων, των προβλημάτων διάθεσης της παραγωγής στην αγορά και άλλα. Ενώ οι περισσότεροι από αυτούς, όπως οι καπνοπαραγωγοί, περιμένουν ακόμα τις πενιχρές αποζημιώσεις για την καταστροφή της παραγωγής τους
το 2018. Ενώ με μεγάλη καθυστέρηση δίνονται οι κουτσουρεμένες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στους παραγωγούς που βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται από καιρικά φαινόμενα όπως χαλάζι, πλημμύρες κλπ. Για να μην αναφερθούμε σε άλλους κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, όπου οι υπάρχουσες δημόσιες δομές στη Θράκη, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία, αδυνατούν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού σε δωρεάν και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας λόγω της υποχρηματοδότησης της υποστελέχωσής τους σε ιατρικό, νοσηλευτικό, λιποπροσωπικό αλλά και των μεγάλων ελλείψεών τους σε εξοπλισμό. Σας θυμίζουμε ότι η Θράκη κατέχει ένα τραγικό ρεκόρ, αυτό της μεγαλύτερης πανελλαδικά ποσοστιαίας αύξησης θανάτων το 2020. Συν 13,85% ήταν σε σχέση με το 2019, το οποίο υπογραμμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο αυτές τις σοβαρές ελλείψεις. Το ίδιο τραγική είναι και η κατάσταση στον τομέα της παιδείας, όπου η Θράκη και ειδικότερα σε περιοχές της Κομοτηνής και της Ξάνθης αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια της σχολικής διαρροής στη χώρα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει με τον πιο εμφαντικό τρόπο τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις ανάγκες του λαού της περιοχής σε εκπαίδευση από την υπάρχουσα απαράδεκτη κατάσταση της εκπαίδευσης στη Θράκη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο φοιτητές λαϊκών οικογενειών να μην παρακολουθούν τις σπουδές τους, να ζητούν μετεγγραφές και πολλές φορές να οδηγούνται στην εγκατάλειψη των σπουδών τους. Δεν θα μπορούσαμε, ολοκληρώνοντας αυτή την παρέμβαση για τη Θράκη, να μην αναφερθούμε στη μουσουλμανική μειονότητα. Όχι μόνο γιατί εμείς όταν αναφερόμαστε στα προβλήματα της εργατικής λαϊκής οικογένειας στη χώρα, αναφερόμαστε και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μουσουλμανική μειονότητα, αλλά γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως οι μειονότητες εργαλειοποιούνται για να προχωρήσουν επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Και αυτό το είδαμε πολλές φορές στο παρελθόν, το βλέπουμε άλλωστε και τώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Οι εργαζόμενοι της μειονότητας, αλλά και της πλειονότητας, έχουν την πείρα και μπορούν να δουν ποιος είναι μαζί τους, ποιος είναι απέναντί τους, ποιος εχθρός της ζωής και των δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό ακριβώς τους λέμε ότι πρέπει να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα που στόχο έχουν να διαιρούν τους εργαζόμενους, να τους δηλητηριάζουν με το φαρμάκι της έχθρας, τη στιγμή που στην περιοχή μας οι μειονότητες μπορούν και πρέπει να αποτελούν μόνο γέφυρα φιλίας, συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς όλων των γειτονικών κρατών. Να γυρίσουν την πλάτη σε όλους όσοι στο όνομα της φιλίας και της αλληλεγγύης εμπλέκουν και τον ελληνικό λαό στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών. Να γυρίσουν την πλάτη σε διάφορες αστικές και εθνικιστικές δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν υπαρκτά ζητήματα της μειονότητας, όπως αυτά για παράδειγμα που αφορούν στην εκλογή μουφτή, στην εκπαίδευση, στα βακούφια και άλλα, να τα εντάξουν στις ενδοαστικές, ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας άλλων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, δηλητηριάζοντας τη συνείδηση των εργαζομένων της μειονότητας. Να γυρίσουν την πλάτη σε όσους συνειδητά προσπαθούν να αποκόψουν τους εργαζόμενους, τους άνεργους, από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, από τα ταξικά συνδικάτα, άλλες αγωνιστικές συσπυρώσεις, από τις λαϊκές επιτροπές, από την αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε εργαζόμενους, ανεξάρτητα από θρησκεία ή από εθνικότητα. Όλοι οι εργάτες βράζουν στο ίδιο καζάνι αυτό της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Έχουν τον ίδιο αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο, τις συμμαχίες τους στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις τους. Τέλος, μπορείτε να βάλετε στην ανάπτυξή σας όσα κοσμητικά επίθετα θέλετε. Να την πείτε δίκαιη, βιώσιμη, ανάπτυξη για όλους και όλες, όμως αυτή δεν πάβει να είναι καπιταλιστική,
δηλαδή σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για να κερδίζουν μια χούφτα εκμεταλλευτές. Το πόρισμα που καταθέτουν οι βουλευτές του ΚΚΕ αξίζει, πιστεύουμε, να διαβαστεί από τους εργαζόμενους της στράικης, όχι μόνο γιατί κινείται σε αντίθετη διαμετρικά κατεύθυνση από τα δικά σας πανομοιότυπα σχεδόν πορίσματα, αλλά και γιατί αποτυπώνει την ολοκληρωμένη πρόταση του ΚΚΕ, η οποία έχει ως κριτήριό της τη λαϊκή ευημερία, την προκοπή και όχι τα κέρδη κάποιων λίγων. Σας ευχαριστώ.